Τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της προσοχής όλων και της δημοσιότητας βρίσκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα όχι όμως μόνη της. Η Ελλάδα σε συνάρτηση με τις γειτονικές χώρες, με την Ανατολική Μεσόγειο και με την Τουρκία. Ήτανε στην αρχή ήταν η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας. Τώρα είναι οι συζητήσεις Ελλάδας-Αιγύπτου. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από όχι αρμόδιος, από γνώστης. Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε, γεια σας. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει και τι γίνεται, τι εννοώ, το τι έχουμε συμφωνήσει με την Ιταλία? Νομίζω ότι οι περισσότεροι ή το έχουν διαβάσει, ή το έχουν ακούσει, ή το έχουν δει στην τηλεόραση. Τώρα το επόμενο μας στάδιο είναι η προσπάθεια συμφωνίας με την Αίγυπτο. Τι είναι αυτό που μας χωρίζει με την Αίγυπτο, τι είναι αυτό που μας ενώνει και πού διαφωνούμε? Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, μπορείτε να κατανοήσετε ότι δεν υπάρχουν φιλίες μεταξύ κρατών, πόσο μάλλον μεταξύ ανθρώπων, κοινωνιών και λαών οι οποίοι έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες και εφήμερες καθώς και πρόσκαιρες συμφεροντολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες εν προκειμένου δίνουν και τα ζητήματα και τα γεγονότα και εν τέλει τις συμφωνίες. Τι θέλω να πω? Πολύ σωστά είπατε ότι λίγο ή πολύ οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι αυτό το οποίο συνέβη με την οριοθέτηση συνεπώς και την ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Ιταλία και τη σχετική συμφωνία είναι κάτι παραπάνω από γνωστή. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν επιμέρους ζητήματα τα οποία νομίζω ότι θα κριθούν και στην πράξη όπως κρίνονται και όλες οι συμφωνίες. Αναφέρεστε υποθέτω στο ζήτημα με την Αλία. Το θα φτάνουν μέχρι τα μίλια τα ελληνικά, τα 6 μίλια τα ελληνικά και υπό ποιες προϋποθέσεις και πώς θα γίνεται αυτό? Ναι, έτσι είναι και πρέπει να μην το βάζουμε πολύ στο περιθώριο αυτής της συζήτησης και της συμφωνίας, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά μπορεί ο ελληνικός λαός να μην στηρίζεται στην οικονομία του τόσο πολύ στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στην Αλία, αλλά από απέναντι υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι το οποίο συνδεόμενο με τη γαστρονομία σχετίζεται οικονομικά και μάλιστα έχει και πρωταγωνιστική σχέση και θέση όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς έχει ενδιαφέρον αυτό να το κρατήσουμε ως ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θα προκύψει ή ως δεύτερη ανάγνωση της συμφωνίας. Πριν περάσουμε στην Αίγυπτο θα πρέπει να σας πω ότι η αντίστοιχη συμφωνία πήγε να γίνει με την Αλβανία, η οποία όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά κατέρευσε στα εξών συνετέθη με μια πραγματικά απαράδεκτη για μένα και πρωτόγνωρη παγκοσμίως στα ζητήματα του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία με ομόφωνη και κυριολεκτικά και μεταφορικά στον τύπο και στην ουσία απόφαση του έκρινε ότι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν εξυπηρετούσε τα αλβανικά συμφέροντα. Το ενδιαφέρον είναι εδώ, άρα περνάω εδώ στο ζήτημα της Αιγύπτου και της Τουρκίας, ότι όλη η φρασεολογία και αν θέλετε όλος ο υποστηρικτικός μηχανισμός και ισχυρισμός του Αλβανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου ήταν με τουρκική ορολογία, το ορολογία μέσα εισαγωγικά, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν στα ελληνικά νησιά υφαλοκρηπίδα και γενικώς ότι η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει και να οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη σε σχέση με την Αλβανία, στηριζόμενη σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία κρίνονται και κρίνονται καθημερινά σε σχέση με την Τουρκία. Ναι, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες, αυτό που υποστηρίζει η Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με, είναι ότι τα νησιά δεν έχουν δικαιώματα. Ακριβώς, ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και το πιο σημαντικό και ενδεχομένως το πιο απαράδεκτο για μας, για την ελληνική πλευρά, είναι ότι η υφαλοκρηπίδα των νησιών είναι ουσιαστικά η υφαλοκρηπίδα ή αν θέλετε η συνέχεια της Μικράς Ασίας. Πολύ απλά δηλαδή δεν υπάρχει αυτόνομη υφαλοκρηπίδα όπως υποστηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία δεν το έχει επικυρώσει, συνεπώς επικαλείται ζητήματα τα οποία δεν τα έχει ενσωματώσει ούτε καν επικυρώσει το εθνικό της δίκαιο. Και το πιο απαράδεκτο για μας είναι ότι υποστηρίζει
ότι όλα αυτά τα νησιά τα οποία βρίσκονται στο Αιγαίο και όχι μόνο, θυμίζω, δεν έχουν τέτοια δικαιώματα. Δεν έχουν δικαιώματα ούτε καν στην, στην υπόθεση συμφερόντων που αφορά την οικονομία, τον αέρα, τα ηλιακά, τα ενεργειακά κλπ. Και γι' αυτό θέλει διχοτόμηση του Αιγαίου στο μεσημβρινό ακριβώς. Και φυσικά θα πρέπει να προσθέσουμε, πέρα από την πολύ σωστή επισήμανσή σας, το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τρόπο πραγματικά προκλητικό, πέραν των άλλων, αναδεικνύει και το ζήτημα της Κρήτης, πέραν του τουρκο-λιβικού συμφώνου, το οποίο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει εξαφανίσει τη Μεγαλόνησο, αλλά και τη Ρόδο και την Κάσο και την Κάρπαθο. Καλά, Καστελόριζο δεν υπάρχει στην Τουρκία. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σε non-paper, το οποίο έγινε ουσιαστική ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφέρθηκε ότι από την Κρήτη η μοναδική ελληνική υπερασπιστική και, αν θέλετε, κυριαρχική γραμμή αφορά μόνο τα Χανιά. Όλη η υπόλοιπη Κρήτη δεν είναι ελληνική. Και αυτό δεν είναι μια θέση κάποιων εθνικιστικών παρακρατικών οργανώσεων. Είναι μια θέση η οποία εκφράζεται από το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κρατήσουμε αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές στα μέσα ενημέρωσης, εσείς το έχετε παρατηρήσει ειδικά στην Ελλάδα, παρουσιάζεται ότι όλη αυτή η θέση περί μη υπάρξεων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο αφορά κάποιους παρακρατικούς και κάποιους σοβινιστικούς και εθνικούς κύκλους. Είναι επίσημη είναι θέση. Η πραγματικότητα όμως. Είναι η πραγματικότητα, είναι η επίσημη γραμμή, ότι δεν υπάρχει αναγνώριση, πόσο μάλλον για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, στο σύνολο και επιμέρους, για τίποτα απολύτως στο Αιγαίο. Από την αποστρατικοποίηση μέχρι τον αφοπλισμό, από την αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι την υφαλοκρηπίδα. Και δεν αναφέρονται μόνο στα 150 νησιά τα οποία σχετίζονται με την αφισβήτηση κυριαρχίας, της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αλλά ουσιαστικά αφισβητείται και η ύπαρξη ελληνικής κυριαρχίας και στην Κρήτη, και στη Ρόδο, και στην Κάσο, και στην Κάρπαθο και γενικώς σε αυτό το οποίο περιλαμβάνει το αποκαλούμενο και λεγόμενο τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Επειδή αναφερθήκατε στο Καστελόριζο, το οποίο έχουμε καταλάβει όλοι ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει. Για την Αίγυπτο υπάρχει, και αν υπάρχει, έχει δικαιώματα? Ερχόμαστε τώρα στο κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα είναι και το επόμενο ενδεχομένως δύσκολο εγχείρημα της ελληνικής πλευράς. Και όταν λέω ελληνική πλευρά, αναφέρομαι σε όλα τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν και από το δίκαιο της θάλασσας, αλλά γενικότερα και από την ελληνική κυριαρχία, ελληνική ασφάλεια και ελληνική συνέχεια στο Αιγαίο και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την Αίγυπτο θα πρέπει η συζήτηση, και νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους και όλες, ότι η συζήτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη Λιβύη. Οι εξελίξεις στη Λιβύη, ειδικά στο κομμάτι το οποίο εφάπτεται με την Αίγυπτο, δεν πρέπει να είναι μη σχετιζόμενες σε σχέση με την επικείμενη συμφωνία για την οριοθέτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε συμφωνία σε σχέση με την οριοθέτηση Αιγύπτου και Ελλάδος, συνεπώς και της αναγνώρισης του Καστελορίζου, και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση, το Καστελόριζο, εφόσον η Ελλάδα θέλει να ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο, αυτομάτως λύνεται και η λεγόμενη αφισβήτηση από την Τουρκία. Αν όμως το πράξει πιο μπροστά με την Αίγυπτο, ουσιαστικά δίνει ακόμα ένα επιχείρημα και, αν θέλετε, ακόμα ένα τεκμήριο, προκειμένου να μην υπάρχει καμία απολύτως αφισβήτηση από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τη Μεγίστη, σε σχέση δηλαδή με το Καστελόριζο. Η παρένθεση κλείνει και σχετιζόμενη και συνδεόμενη με όλα αυτά τα ζητήματα που υφίστανται στην Λιβύη. Η Λιβύη σήμερα είναι ένα καθεστώς το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει νομική οντότητα, δεν έχει εκπροσώπηση διεθνή. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι περισσότερο τουρκόφιλο, για να το πω έτσι πολύ απλά και να το κατανοήσουν ακροατές και ακροάτριες. Και από την άλλη είναι ένας μηχανισμός ο οποίος εκφράζεται από το άλλο κομμάτι της Λιβύης, το οποίο έχει σχέση και με τις ΗΠΑ και με τη Ρωσία και με την Αίγυπτο και προφανώς και με την Ελλάδα. Συνεπώς, ως συμπέρασμα, θέλω να πω ότι εφόσον και αν η Αίγυπτος στην παρούσα στιγμή έχει άμεσα συμφέροντα προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα δικά της προφανή συμφέροντα στη Λιβύη, έχει το ίδιο ακριβώς λόγο να πράξει με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Ελλάδα, βγάζοντας έξω το παιχνίδι την Τουρκία, η οποία Τουρκία προφανώς, το κατανοείτε κι εσείς, θέλει να έχει και παρουσία και λόγο, και φυσικά το γνωρίζετε ότι χρηματοδοτεί έναν μηχανισμό από μισθοφόρους μέχρι παρακρατικούς από όλη την Αφρική και από τις χώρες της Ασίας,
οι οποίοι παρακρατικοί και μισθοφόροι ουσιαστικά λειτουργούν ως κράτος εν κράτους σε έναν υποτιθέμενο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Λίβιων. Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, πραγματικά διαφωτιστικά όσα μας αναφέρατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο σχόλιο ενδεχομένως πριν κλείσετε. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν αυτές οι εξελίξεις με την Ιταλία θα έχουν άμεση και πρακτική εφαρμογή, που είναι το ζητούμενο για όλες τις συμφωνίες. Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι αν η επικείμενη συμφωνία με την Αίγυπτο και την προσδοκόμενη με την Τουρκία και με την Αλβανία θα έχουν εξυπηρετήσει τα εθνικά μας συμφέροντα στο ακέραιο. Και νομίζω ότι είναι κατανοητό τι θέλω να πω. Μάλιστα. Για να δούμε την αναμονή των εξελίξεων, οι οποίες τρέχουν σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό απόγευμα να έχετε. Παρακαλώ, γεια σας.